γνωρίζετε πως είναι fatness στο Περού, το Μεξικό ή πολλές άλλες χώρες? Εάν όχι, τότε είναι μια καλή ευκαιρία να το μάθετε επισκεπτόμενοι την έκθεση του δεύτερου φεστιβάλ fatness που άνοιξε τις πύλες του χθες στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είναι ένα πολυπολιτισμικό γεγονός που προσπαθεί να φέρει ουσιαστικά όλες τις κουλτούρες, τους πολιτισμούς μαζί. Θα δείτε έκθεση με fatness που ουσιαστικά είναι από όλο τον κόσμο και από διάφορα υλικά. This is something we do in my hometown and so I was very excited to bring it to Χανιά. Especially when we moved here, I didn't realize we have the Greek culture as well as an international community. So it's so beautiful for my children, for us to experience as a family. And this is a way that I felt I could give back to the community for all of that they've shared with me. Η ιδέα για το φεστιβάλ ανήκει στην Άμι Λίντσι, η οποία κατάγεται από την Αλάσκα αλλά κατοικεί πλέον στα Χανιά. The Χανιά area is just bursting with creativity and support for each other. So I felt like, why not have this event where people can come from all different backgrounds and they can create an artwork, they can play music, they can, if they have a nativity from their home or from their home country, they can bring it and display it to show everybody. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες, όλες στο πνεύμα των εορτών. Έχουν πάρα πολλές δράσεις και event. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι αφηγήσεις παιδικών βιβλίων μόνο χριστουγεννιάτικων σε πάρα πολλές γλώσσες, όπως είναι τα Ολλανδικά, τα Ισπανικά, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ουκρανικά, τα Ρωσικά, συγγνώμη αν δεν τις θυμάμαι όλες, Γαλλικά, ναι. Όπως επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές μουσικοθεατρικές παραστάσεις από καλλιτέχνες οι οποίοι είναι από εδώ και είναι χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες από όλο τον κόσμο. Το θέμα του δεύτερου φεστιβάλ Fatness που ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ είναι ειρήνη στη γη.